Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, μια χαρά. Γερός, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Υπάρχει φαβορή σε αυτό το τελικό κυπέλλο, κύριε Βοσνιάδη? Φαβορή όχι, λέω 50-50 είναι. Εντάξει, ναι. Τώρα ένα πλεονέκτημα της έδρας υπάρχει τώρα, μην κρυβόμαστε. Τα μια ομάδα παίζει συνέχεια σε ένα χώρο, έχει ένα. Μπράβο. Αυτό εδώ πώς εξηγείται τώρα, τι σημαίνει παίζει στο χώρο? Είναι ψυχολογικό, είναι η οπτική που το αντιμετωπίζει, η συνήθεια? Τι σημαίνει πλεονέκτημα σε ένα γήπεδο, θα είναι μοιρασμένο? Φανταστείτε ένα τελικό στη Ντούμπα, πώς θα το αντιμετωπίζανε η πλευρά του ΠΑΟΚ? Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ο αέρας που μπαίνει μέσα, έτσι, στο δικό σου χώρο. Ο καθημερινός σου χώρος, έτσι, ναι. Τόσα χρόνια. Είναι τα πολιτήριά σου, είναι τα πάντα. Η αίσθηση όταν παίζεις. Έχει παίξει αρκετές φορές, βέβαια. Εντάξει, είναι πέρα από το ψυχολογικό, είναι ψυχολογικό. Εντάξει, συζητάμε, είναι προς τη μεριά της ΑΕΚ. Δεν μπορούμε να το, να το προσπεράσουμε. Άρα αυτό δεν είναι και στατιστικά μετρά. Εντάξει. Δηλαδή, άμα δούμε τους τελικούς που έχει παίξει πάω στην Αθήνα και τους τελικούς που έχει παίξει εκτός Αθήνας, και αν δούμε και τους τελικούς που έχει παίξει εκτός Αθήνας που δεν έχει κερδίσει κανέναν, και τους τελικούς που έχει παίξει στην Αθήνα, μετράνε αυτά όλα. Είναι λεπτομέρειες που μετράνε. Εντάξει, εγώ λέω και πάλι, οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Αν πάει καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλό τελικό. Και ευχή όλων μας είναι να το δούμε αυτό. Και πραγματικά ο καλύτερος να πάρει το αυτός που το δικαιούται, δηλαδή εκείνη την μέρα. Συμφωνείτε? Πιστεύω ότι θα είναι πολύ μικρές οι διαφορές της ομάδας. Έχει τα σύνδεση μία ομάδα σε κάποιους χώρους, σε κάποιους άλλους οι άλλοι. Πιστεύω ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες θα δούμε ένα πολύ καλό τελικό. Αν ηρεμήσει το περιβάλλον. Ναι, ναι. Πριν από, πόσο είναι, ένα μήνα, ενάμιση μήνα, έπαιξαν οι δύο ομάδες. Ένα μάτσο που έμοιαζε με τελικό εδώ στην Τούμπα. Πολύ κλειστό παιχνίδι. Μάλλον το παιχνίδι που είχε τις λιγότερες τελικές προσπάθειες από κάθε άλλο στο φετινό πρωτάθλημα. Πέντε είχε, τέσσερις, έξι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί ήταν, ναι, και από ό,τι είπαμε κάπου εκεί. Τέτοιο πράγμα να περιμένουμε και το Σάββατο. Απλά να συμπληρώσω ότι σε εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ πήγαινε για δύο αποτελέσματα. Κάτι που δεν βόλευε τον ΠΑΟΚ, και γι' αυτό ήταν και πολύ νευρικό και πολλές διακοπές κτλ. Τώρα είναι διαφορετική η μορφή του αγώνα. Ακριβώς είναι διαφορετική, γιατί ισχύουν αυτά που λέτε. Και να μην ξεχνάμε και τι άλλο ισχύει. Μια ήττα του ΠΑΟΚ στο προηγούμενο παιχνίδι λόγω της κατάστασης που υπήρχε από το προηγούμενο ντέρμπι που δεν έγινε, όλα αυτά μετρούσαν το. Θα υπήρχε παραπάνω άγχος. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι δύο ομάδες που πάνε τα ίσια, χωρίς να παίζουν διπλά αποτελέσματα, πάνε να πάρουν το τρόπαιο. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Πιστεύω ότι και η διάθεση του ΠΑΟΚ θα είναι μεγάλη για να μπορέσει να πάρει ένα τίτλο και να αποδείξει ότι δίκαια λένε εδώ πάνω ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Έτσι. Πιστεύω ότι θα δούμε και τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπαμε τα προηγούμενα παιχνίδια στην Αθήνα. Κάποια στιγμή λέμε για κακή παράδοση, λέμε ναι. για παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ πάει στην Αθήνα και τα χάνει. Αυτή κάποια στιγμή γίνεται και προσωπικό στοίχημα της ομάδος, και κάποια στιγμή και αυτοί που είναι μέσα στο αγωνιστικό τμήμα υπερβάλλουν, και πιστεύω ότι θα ζήσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Συμφωνώ. Έχω στιγμές που κάποια στιγμή οι ομάδες, οι παίχτες, επειδή ζούμε το περιβάλλον πολλές φορές και εμείς από μέσα, που λέμε εκεί μας πάει στραβά, αλλά ως εδώ. Θα το τελειώσουμε, θα το γυρίσουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι κάπου εκεί είναι το μυαλό όλο. Ναι. Συμφωνείτε, είναι μια κατάσταση τέτοια. Συμφωνείτε ότι μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ που έχει περισσότερη ποιότητα και για μια ΕΚ που είναι πιο σκληρή ως ομάδα? Έτσι ακριβώς. Τώρα την ποιότητα του ΠΑΟΚ τη γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Υπάρχουν καταπληκτικά άκρα. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Βλέπεις και δεν πιστεύεις αυτό που βλέπεις. Αλλά και μια ΕΚ σκληρή, με μια ομάδα πολύ καλή στο πλάνο που ακολουθεί. Δεν ξεφεύγουν οι παίχτες, έχουν μπει σε αυτό. Και το πήγε πολύ δυνατά και άκησε όλη τη χρονιά. Δηλαδή πολλές φορές κάναμε συζητήσεις και λέγαμε κάπου η ΑΕΚ θα κολλήσει, ναι, ναι, κάπου αλήθεια, θα αλήθεια. Τελειώσει από δυνάμεις, κάπου θα γίνει το ένα. Τραυματισμούς, Ευρώπη, πάντα, ναι, ναι. Πάντα το άντεχε. Εντάξει, βεβαίως. Ήταν η καλή δουλειά που έκαναν εκεί. Τρέξανε πράγματα, βόλεψε κάποιες φορές και κάποια στιγμή που χάνονταν ένα αποτέλεσμα το σώνανε, και το επόμενο αποτέλεσμα ξαναπατούσαν στα πόδια τους. Γενικά ήταν μια ομάδα που δεν άφησε κάτι, που το πάλευε μέχρι τέλος.
ήταν δίκαια από τις ομάδες που ήταν πάνω. Δηλαδή αυτή και ο ΠΑΟΚ ήταν η μεγάλη διαφορά του φετινού πρωταθλήματος από τις υπόλοιπες. Σε ένα τελικό, τα προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός και όλα τα άλλα. Σε ένα τελικό, γιατί είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από ένα μαραθώνιο, τι επικρατεί συνήθως, η ποιότητα ή η σκληρότητα μιας ομάδας? Εγώ λέω ότι επικρατεί το θέλω παραπάνω. Δηλαδή και, και οι δύο το θέλουν τώρα. Ποιότητα. Ναι, 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 ναι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο εντάξει, τα λάθη θα τα δούμε, μπορεί να πληρωθούν, αλλά γενικά είναι το πώς θα μπουν οι ομάδες στο παιχνίδι. Πώς θα μπουν οι ομάδες, στο ποια ομάδα θα δώσει στον άλλον τη δυνατότητα να πάρει το πάνω χέρι. Είναι, πιστεύω, θα κριθεί πολύ στον τρόπο με τον οποίο θα μπουν οι ομάδες στο γήπεδο. Η αυτοπεποίθηση, η δύναμη, η διάρκεια, όλο αυτό θα παίξει ρόλο. Και τώρα είναι μια ατάκα την οποία τη λέμε συνέχεια και ακούγεται και κάπως θα πάρει το παιχνίδι αυτός που θέλει περισσότερο και κάπως έτσι. Όμως πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Έρχονται, βλέπεις ομάδες προετοιμασμένες για να πάρουν ένα αποτέλεσμα, άλλες είναι πιο ποιοτικές και δεν τα καταφέρνουν. Αυτό βγαίνει στις προσωπικές μονομαχίες, βγαίνει αυτό, ε. Παντού. Χαίρεται μέσα στις προσωπικές μονομαχίες, χτίζεις αυτοπεποίθηση και σου βγαίνουν και πράγματα τακτικά και και στην ποιότητα και στην τακτική που έχεις οργανώσει, μέσα το πλάνο που έχεις βάλει, σου βγαίνουν πιο εύκολα. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπει ο παίχτης έτοιμος, αποφασισμένος με το που λέμε με το το μαχαίρι στο στόμα, να δώσει μια μάχη. Απλοποιούνται όλα όταν ο παίχτης είναι σε εγρήγορση, σε συγκέντρωση, με την αυτοπεποίθησή του εκεί που πρέπει να είναι. Αυτόματα γίνονται όλα πιο εύκολα. Και ό,τι έχει σχεδιάσει και μπορεί να καλύψεις και διαφορές ποιότητας, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα μόνο με αυτό στα κόκκινα. Ένας φίλος μας προπονητής, κύριε Βοζνιάδη, μας έλεγε ότι το λογικό, όπως έχουμε δει τις ομάδες, είναι ο ΠΑΟΚ να έχει περισσότερη κατοχή μπάλας ως πιο ποιοτική ομάδα. Αλλά μήπως ένα τέτοιο παιχνίδι θα ήθελε και ο ΠΑΟΚ να δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ, γιατί στις επιστροφές του είναι λίγο υστερεί ο ΠΑΟΚ, έχει ένα πρόβλημα. Ένας φίλος μας, αποτυχημένος προπονητής, θέλει να πει ο κ. Μπατζόγλου. Ωραία, και δικός σας φίλος από όσο γνωρίζουμε. Εντάξει, ναι. Με κόκκινα μάγουλα, θα καταλάβετε ποιον εννοούμε. Η ουσία είναι ότι η κουβέντα που είχαμε ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί όλες τις φάσεις στη μετάβαση. Δεν έχει δεχτεί φάσεις σε ροή αγώνα, σε οργανωμένη άμυνα εννοώ. Μήπως θα ήταν καλύτερο για αυτόν να αφήσει και λίγο την μπάλα στην ΑΕΚ. Να εκμεταλλευτεί το δικό του επιθετικό transition το καλό. Έτσι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό κινδυνεύει. Είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται σε πολύ κάποιες πλευρές της, πολύ ανεβασμένα μπακ. Αν δεν λειτουργήσει καλά ο άξονας για να καλύψει αυτή την κατάσταση και να κόψει τη μετάβαση του αντιπάλου, δεν είναι εκεί οι παίχτες οι οποίοι θα πάνε άμεσα στη φάση να την κόψουν για να προλάβουν να οργανωθεί η ομάδα και αυτόματα δημιουργείται πρόβλημα. Και εννοείται ότι η ΑΕΚ αυτό το κάνει καλά. Να αμυνθεί καλά και να τρέξει, το έχει καλά. Η ΑΕΚ είχε προβλήματα όταν οι ομάδες της αφήσαν την μπάλα και οργανωθήκαν πίσω από την μπάλα. Το είδαμε με τη Λάρισα που είχε 2,5 φάσεις σε 90 λεπτά. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να γίνει Λάρισα. Δεν μπορεί να γίνει Λάρισα, αλλά δεν μπορεί να διαφελείς. Αυτό λέμε. Ναι, Λάρισα δεν θα γίνει, αλλά στη διάσπαση πρέπει δηλαδή, να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό το κομμάτι. Είναι το πολύ δυνατό σημείο της ΑΕΚ. Δηλαδή το να αμυνθεί πολύ καλά και να, με μεγάλη δύναμη και να φύγει στη μετάβαση, η μετάβαση είναι εξαιρετική. Ο ΠΑΟΚ αυτό εννοείται ότι θα το δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο ΠΑΟΚ να πάει σε παιχνίδι και να έχει αυτό στην μπάλα και κάθε φορά που κλέβει να τρέχουν να μαζέψουν. Ναι. Εννοείται ότι εκεί το όλοι όσοι είναι στο team, αυτά όλα θα τα βάλουν σε τάξη. Πάντως το πρόβλημα που έδειχνε η ΑΕΚ όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν όταν έβρισε ο αντίπαλος πίσω από την μπάλα, είχε ένα θυματάκι. Που ο ΠΑΟΚ δεν το είχε, αλλά είχε το πρόβλημα στο αμυντικό του. Στην αμυντική του, στις επιστροφές του. Ναι. Εκεί είναι πράγματα που πρέπει να τα λύσει. Λέγεται επίσης ότι σε τελικούς, σε μεγάλα παιχνίδια, οι προσωπικότητες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Βλέπετε κάποια ομάδα να υπερτερεί σε θέμα προσωπικότητας παικτών? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν τους παίχτες οι οποίοι θα τραβήξουν. Και στη δύσκολη δηλαδή να βγουν μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Και η μία ομάδα και η άλλη. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν και με λίγο τρέλα παραπάνω. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε αυτά τα παιχνίδια λόγω χαρακτήρα μπορούν να τραβήξουν την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν προσωπικότητες και οι δύο ομάδες.
Και αυτό λέμε ότι είναι ξεκάθαρα ένας τελικός που δεν μπορείς, παρόλο που παίζεται μες στο Ολυμπιακό στάδιο, μπορεί να βγει κανείς με σιγουριά. Και από ό,τι το γενικά, ξέρετε, παρακολουθούμε πράγματα. Mm-hmm. Και δεν έχω δει κανένα να βγει και να δίνει ξεκάθαρο τέτοιο στο γήπεδο. Στο γήπεδο έχω τύπης, έτσι. Ναι. Να λένε ότι είναι κάποιος πιο μπροστά. Είναι ένας τελικός που μπορεί να πάει παντού. Βεβαίως. Αυτή η χρονιά, κύριε Βοζνιάδη, κλείνοντας, τι σας αφήνει μια εικόνα που θα κρατήσετε από όλα όσα ζήσαμε, πρωτάθλημα, κύπελο, θετικά ή αρνητικά? Κοιτάξτε, πριν από δύο μήνες χαιρόμασταν όλοι που βλέπαμε ένα πρωτάθλημα να διεκδικείται από τέσσερις ομάδες και τον Ατρομητό μέσα. Τρεις μήνες. Ναι, βεβαίως. Το χαιρόμασταν και το συζητούσαμε συνέχεια και λέγαμε μπράβο, κάτι άλλαξε, να είναι και ο Ολυμπιακός διεκδικητής. Να μην βλέπουμε αυτό τους 15 και 20 βαθμούς και να τελειώνει το πρωτάθλημα από Νοέμβριο. Και συμφωνείτε με καλύτερη, με καλύτερη διαιτησία? Εννοείται που έγινε παντού. Έγινε παντού αυτά. Ναι, ναι. Αλλά η ποιότητα μπορεί να μην ήταν η μεγάλη ποιότητα, αλλά το κυριότερο είναι ότι έβλεπες πλέον ένα πραγματικό πρωτάθλημα. Είχες το ενδιαφέρον, έλεγες τι θα γίνει εκεί. Ναι, ναι. Κάτι ξεκάθαρο. Η μία ομάδα τελείωσε το πρωτάθλημα, οι άλλοι παίζουν για την Ευρώπη και άντε ας δούμε τι γίνεται στη βάση. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο έμοιαζε με πραγματικό. Βρήκαμε τρόπο και το διαλύσαμε. Τώρα εντάξει, ήταν... τι να πω, αυτή είναι η στεναχώρια μας. Εμείς που είμαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου, εκεί που το χαρήκαμε και είπαμε αν κάτι άλλαξε, ξαφνικά βρέθηκε ο τρόπος να την αστεί. Ας ευχηθούμε τα επόμενα χρόνια να παίζεται πραγματικά και ο κόσμος να βλέπει πραγματικά πρωτοθλήματα, να βλέπει τις ομάδες που είναι καλύτερες να υπερτερούν, να πηγαίνουν στους στόχους τους και όποιος δεν αξίζει να πηγαίνει να βρίσκει τον δρόμο του. Αλλά είναι ξεκάθαρο, κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε σε πραγματικές συνθήκες. Κουραστήκαμε να βλέπουμε δικαστήρια, δικηγόρους, λόγια, κόντρες. Και κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο είναι όμορφο, θα αφήσουμε να παιχτούμε στον αγωνιστικό χώρο. Να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Αν ήσασταν στη θέση του Λουτσέσκου, θα ήσασταν σήμερα με ηρεμιστικά? Μπορεί. Εννοείται ότι είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, τώρα κάποια στιγμή εγώ φαντάζομαι ότι ο Λουτσέσκου το έχει πάρει και λίγο στο... το κάνει και λίγο πλάκα παραπάνω. Mm-hmm. Καθημερινά θυμίζει και κάνει πόσους βαθμούς έχει, πόσα παιχνίδια έπαιξε. Αλλά κάποια στιγμή η πικρία για ένα προπονητή που ενώ οι βαθμοί είναι αυτοί, βρέθηκε με... Ναι, γιατί δεν έκανε κάτι λάθος. Δεν έκανε κάτι λάθος αυτός. Κοίτα, αυτό που αδικεί η κατάσταση είναι τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό και πέρα από τις ομάδες τώρα και κατ' επέκταση με όλα τα άλλα που έχουμε. Σίγουρα ακούω από τον παιχτών και τον προπονητών είναι... Εντάξει, είναι απίστευτο. Είναι κρίμα δηλαδή, είναι η θέση των ποδοσφαιριστών και των προπονητών εκεί, είναι, εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση, πρέπει να είναι πολύ στεναχωρημένοι. Και παρόλα αυτά, κύριε Βοζνιάδη, όχι μόνο δεν κατέρευσαν μέρα το Μάρτιο, συνέχισαν το σερί, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και πίστευα ότι ο Πάκου θα βιάσει. Ναι. Και ήρθε και η ΑΕΚ. Μπαίνεις μέσα στην ομάδα τώρα, ναι, και λες τι να την πω. Θα αδειάσει ο ποδοσφαιριστής. Είναι φυσιολογικό. Λέω πέρασα ένα πρωτάθλημα στα κόκκινα, έκανα τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται, ναι, ναι, και εκεί θα την περνάω. Δηλαδή είναι δύσκολο να τον κρατήσεις. Και όμως είδαμε, νομίζω, το παιχνίδι του Πανιωνίου στο κύπελο. Ήταν το αμέσως επόμενο. Μετά τον Ολυμπιακό. Ναι. Είδαμε ένα καταπληκτικό πάω πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή το έβλεπες στην ομάδα και έλεγες πώς έγινε τώρα αυτό, πώς κρατιέται αυτό το πράγμα. Άσχετα αν ήρθανε μετά ο Αστέρας Τρίπολης και όλα τα άλλα τα δέτια. Ήταν αλλά... ουσιαστικά ο Αστέρας Τρίπολης ήταν το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ήταν εκτός συγκέντρωσης. Εγώ πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μπορούσε να το πάρει, φυσιολογικά ήταν σαν εικόνα ομάδος ότι θα έγινε προς αυτόν. Θα ήταν τελείως διαφορετική και η εικόνα του στην Τρίπολη. 100%. Στην Τρίπολη παίξανε και το όλα για όλα. Δεν θα ήταν μια ομάδα η οποία θα ήταν τόσο αφελής να βρεθεί στην τελευταία φάση με τέσσερις παίχτες ή άλλοι και ένας αυτούς. Δηλαδή θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορέσα να κερδίσω το παιχνίδι, θα βρω και το χ και έρχεται το άλλο ντέρμπι. Δηλαδή εκείνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού άλλαξε το σκεπτικό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός εξ αρχής από τη στιγμή που είχαμε αλλαγές σε ΕΠΟ κτλ. Ο στόχος του ήταν να δυναμητήσει το πρωτάθλημα, να το ξετινάξει και το κατάφερε στο τέλος. Αυτό καταλάβαμε εμείς από. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα η οποία έδειχνε από την αρχή και αυτοί που ήταν μέσα στο πρωτάθλημα και μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν και εμείς τότε με την Κέρκυρα, ήταν μια ομάδα η οποία φαινόταν ότι δεν ήταν η ομάδα των προηγούμενων χρόνων
και φαινόταν και στα μάτια και στον παραγόντων του, των παραγόντων που τον ακολουθούσαν, των ανθρώπων του, μέσα που τους έβλεπες από κοντά. Φαινόταν ότι δεν είχαν εκείνη τη σιγουριά τον προηγούμενο χρόνο και τον αέρα. Είχε προβλήματα ο Ολυμπιακός. Βέβαια άλλαξε 10 προπονητές, έκανε τόσα πράγματα. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν μέσα στο πρόβλημα. Ναι. Και γι' αυτό άλλωστε ξεχωρίσανε και οι δύο ομάδες, οι οποίες ήταν σε άλλο επίπεδο. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι ακόμη και τώρα ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του. Mm-hmm. Κύριε Βοσνιάδη. Πάντως, ξέρετε, ναι. Είναι φυσιολογικό για αυτές τις ομάδες, κύκλος είναι. Πάει στα ψηλά, κάποια στιγμή κατεβαίνει, ξέρετε αυτό και τα γίνονται όλα. Ναι, ναι. Πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πολύ γιατί εσείς να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.